Είμαι εδώ για να σας ανακοινώσω ότι σήμερα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στη ροή του προγράμματός μας από αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο να σας παρουσιάσουμε. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, τον κύριο Θεόδωρο Βιθούλκα, και θα μας παρουσιάσει την Πτολεμαϊδα Club Card, μια κάρτα, σαν πιστωτική κάρτα μοιάζει εμφανισιακά, η οποία κάνει την πρεμιέρα της από αύριο και περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος ο ίδιος. Καλησπέρα, πρόεδρε, αρχικά. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλουμε να μάθουμε αρχικά, πρόεδρε, επειδή αύριο γίνεται η πρεμιέρα της κάρτας και το θεωρούμε πολύ σημαντικό να ενημερωθεί όλο το κοινό της περιοχής μας, όλοι οι καταναλωτές, για το τι ακριβώς είναι αυτή η κάρτα και πώς λειτουργεί. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μια τέτοια κάρτα, μια Πτολεμαϊδα Club Card? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε τη τιμή να είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Από αύριο ξεκινάμε, 17 Ιουνίου. Έχει πρεμιέρα η Πτολεμαϊδα Club Card, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πάνω από ένα χρόνο. Πολλή δουλειά για να υλοποιηθεί. Αυτό το ακούει κανείς και σκέφτεται, εντάξει, μια κάρτα είναι. Γιατί ένα χρόνο δουλειάς? Τι το τόσο βαρύ κουβαλάει μια κάρτα? Είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό το να έχεις μια ιδέα από το να το υλοποιήσεις. Φτάνεις σε ένα σημείο και βλέπεις τα εμπόδια, τι μπορεί να προκύψει στην πορεία της δημιουργίας και καταλαβαίνεις ότι τελικά, κάνεις 100 φορές το ίδιο πράγμα. Τελικά αυτό πώς θα το κάνουμε, το άλλο πώς θα το κάνουμε, και όλα έχουν ένα επίπεδο δυσκολίας τόσο μεγάλο που στην πορεία ανακαλύπτεις ότι είναι πραγματικά σπουδαίο εγχείρημα, ιδίως αν το κάνεις αφιλοκερδός, γιατί ως εμπορικός σύλλογος βρισκόμαστε σε μια θέση που θέλουμε μόνο να προσφέρουμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κέρδος. Απλά θέλουμε να βοηθήσουμε, ιδίως αυτή την περίοδο τη δύσκολη της απολυμνητοποίησης περιοχής, τα καταστήματα, ώστε να αυξήσουν τους τζίρους τους, να βοηθηθούν οι καταστηματάρχες, να επωφεληθούν οι καταναλωτές και να υπάρξει μια επαναλαμβανόμενη ροή στα καταστήματα, η οποία τίνει να χαθεί σιγά-σιγά. Και με την είσοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και με την αύξηση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, ο κόσμος έχει αρχίσει και μαζεύεται πάρα πολύ. Και γενικώς δεν μπορεί να ξοδέψει όσο μπορούσε να ξοδέψει παλιότερα σε είδη ένδυσης, υπόδησης, τεχνολογίας. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ και θέλουμε με όποιον τρόπο γίνεται να βοηθήσουμε τα καταστήματα. Άρα βρισκόμαστε λίγες μόνο ώρες πριν από το λανσάρισμα αυτής της κάρτας, η οποία θα βοηθήσει, μας λέτε, τόσο την τοπική αγορά, δηλαδή το εμπόριο της πόλης, όσο και τον τελικό καταναλωτή, τον αγοραστή δηλαδή. Ουσιαστικά κερδισμένος είναι ο τελικός καταναλωτής και αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Να επωφεληθεί από τις προσφορές των καταστημάτων με τη συλλογή των πόντων, τους οποίους θα εξαργυρώνει όπως γίνεται στα πρατήρια υγρών καυσίμων τόσα χρόνια, το γνωρίζει δηλαδή ο κόσμος τον τρόπο λειτουργίας, ή και στα σούπερ μάρκετ που ψωνίζει. Συλλέγουν πόντους και τους εξαργυρώνουν σε επόμενη αγορά. Ωραία. Πρόεδρε, μιας και έχουμε και προσωπική γνωριμία αρκετά χρόνια, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μιλάμε στον Ενικό αν συμφωνείτε σε αυτό. Εύκολο, Δημήτρη. Ωραία. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Θέλω να λάβω μία κάρτα, μία Πτολεμαϊδα Club Card. Τι πρέπει να κάνω για να βγάλω μία τέτοια κάρτα? Έχω πάρει μία απόφαση να πραγματοποιήσω μία αγορά στα συμβεβλημένα καταστήματα που έχουν το διακριτικό αυτοκόλλητο της Πτολεμαϊδα Club Card στις βιτρίνες τους. Θα μπω στο κατάστημα, θα πραγματοποιήσω την αγορά μου και εκείνη τη στιγμή μπορώ να ζητήσω στο ταμείο, αν δεν την έχω πάρει από κάποιο άλλο κατάστημα, την κάρτα, κάνω μια εγγραφή στη βάση δεδομένων ως καταναλωτής και ακολούθως παραλαμβάνω την κάρτα μου με ένα μοναδικό κωδικό, προσωπικό κωδικό, με την οποία μπορώ να πηγαίνω σε όποιο κατάστημα της πόλης είναι συμβεβλημένο, να πραγματοποιώ τις αγορές μου και να συλλέγω πόντους στο κάθε κατάστημα που επισκέπτομαι. Ωραία, να τα πούμε όμως λίγο τα βήματα ένα-ένα για να γίνει κατανοητό στον οποιονδήποτε. Έχω πάρει λοιπόν εγώ την απόφαση ότι θέλω να βγάλω μια τέτοια κάρτα και βρίσκομαι σε ένα κατάστημα που είναι συμβεβλημένο. Αρχικά, πώς ξέρω ότι είναι συμβεβλημένο αυτό το κατάστημα? Το ρωτάω στο κατάστημα, βλέπω το αυτοκόλλητο έξω από τη βιτρίνα. Το αυτοκόλλητο έξω από τη βιτρίνα είναι διακριτικό, mm-hmm. Το βλέπουν και μπορούν να καταλάβουν ότι το συγκεκριμένο κατάστημα συμμετέχει στη δράση της Πτολεμαϊδα Club Card. Ωραία. Είναι πιο σοφό, σαν καταναλωτής, να εκδώσω την κάρτα μου πριν ολοκληρώσω την αγορά μου ή αφού ολοκληρώσω την αγορά μου? Αφού ολοκληρώσω την αγορά, για να δω και πόσους πόντους θα πάρω. Mm-hmm. Να ξεκινήσω να συλλέγω πόντους για να ενημερώνομαι για το πόσους πόντους έχω σε κάθε κατάστημα στην πορεία. Θα το εξηγήσουμε και αυτό, αν θέλετε, αργότερα. Ώστε όταν παραλάβω την κάρτα να μπορώ να συνεχίσω τις αγορές μου και στα υπόλοιπα καταστήματα. Μάλιστα. Άρα ολοκληρώνω την αγορά μου και μετά εκδίδω την κάρτα και μπαίνουν απευθείας και οι πόντοι από την πρώτη μου αγορά. Οι οποίοι πόντοι αντιστοιχούν σε ένα ευρώ, ένα πόντο είναι το μίνιμουμ που μπορεί να δώσει το κάθε κατάστημα. Δηλαδή αν μια αγορά μου έχει 30 ευρώ, έχω αυτόματα συλλέξει 30 πόντους στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Μάλιστα. Άρα για να επικοινωνούν τώρα όλα αυτά τα. Για να επικοινωνούν οι πόντοι με το κάθε κατάστημα, με την κάρτα του κάθε καταναλωτή και να μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μαζεύει πόντους από διαφορετικά καταστήματα, καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο από το Λεμαΐδας μία ολόκληρη βάση δεδομένων online που. Πάνω στην οποία καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία και μπορούν να αντληθούν ανα πάσα στιγμή από οποιοδήποτε κατάστημα. Αυτό εδώ, έτσι όπως το ακούω εγώ, που τυχαίνει να έχω τέλος πάντων και μια επαφή με το κομμάτι αυτό, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια όντως σοβαρή δουλειά. Πρόκειται για δηλαδή μια βάση δεδομένων για να δημιουργηθεί. Ούτε κάτι το οικονομικό είναι, ούτε κάτι το εύκολο. Και μάλλον εκεί καταλαβαίνω ότι εναπόκειται το δύσκολο κομμάτι, ναι, του ενός έτους. Γιατί αν δούμε τα πρατήρια εγρογαυσίμων, τα σούπερ μάρκετ, είναι ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί να έχει 200 καταστήματα, αλλά είναι ένα κάτω από το ίδιο αφήμι, να το πούμε, η ίδια εταιρεία. Οπότε έχουν όλοι οι καταναλωτές από όποιο σούπερ μάρκετ θέλουν να ψωνίσουν. Το να μπορούν να ψωνίσουν όμως από διαφορετικά καταστήματα διαφορετικών επιχειρηματιών, δεν ήταν κάτι εύκολο να υλοποιηθεί και να έχει το κάθε κατάστημα δικό του ποντολόγιο. Mm-hmm. Απευθυνθήκαμε σε εταιρείες και ζητήσαμε προσφορά να το κάνουν για τον Εμπορικό Σύλλογο. Χωρίς πληρωμή να μπορέσουν να μας δώσουν αυτή τη χορηγία. Δέχτηκε η εταιρεία η Όμνια Pro Studio, η Όμνια εταιρεία πληροφορικής. Ευχαριστώ πάρα εδώ πολύ στην Τολεμαϊδά. Τον Άρη τον Μιλωνά και τον Τάσο τον Αθανασιάδη για αυτό. Πάρα πάρα πολύ σημαντική προσφορά, γιατί καταλάβανα μέσα στο πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Και αφιερώσαμε πάνω από 7 μήνες επάνω σε μια βάση δεδομένων για να μπορέσουμε να συλλέξουμε ξεχωριστά για το κάθε κατάστημα τους πόντους. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι να μπορεί να ενημερώνεται και ο καταναλωτής από μόνος του από ποιο κατάστημα έχει ψωνίσει και πόσους πόντους έχει πάρει. Δεν είναι εύκολο στην υλοποίηση και αυτό μας κάνει ακόμα περισσότερο περήφανος. Μας κάνει περήφανος για την υλοποίηση και το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο να το λανσάρουμε. Πολύ ωραία. Οπότε, έχω φτάσει στο σημείο που ζητάω την έκδοση της κάρτας. Πόσο κοστίζει να μου εκδώσει ένα κατάστημα μια κάρτα? Πληρώνω κάτι? Δεν πληρώνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε ο καταναλωτής, ούτε ο καταστηματάρχης. Εντελώς δωρεάν δηλαδή. Εντελώς δωρεάν είναι τα πάντα. Μόνο ο καταναλωτής κερδίζει, ο καταστηματάρχης κερδίζει τον επαναλαμβανόμενο πελάτη. Είναι τόσο ωραία στημένο, τόσο όμορφο, που θεωρώ ότι θα το αγκαλιάσουν και οι καταναλωτές και όλοι οι καταστηματάρχες. Ήδη η συμμετοχή είναι τεράστια. Το δώσαμε πιλωτικά από την Τετάρτη που μας πέρασε και βλέπουμε να γράφονται συνέχεια καταναλωτές από την αρχή της πιλωτικής, ας πούμε, προσπάθειας για να φτάσουμε στην αυριανή. Χωρίς καν δηλαδή να έχει γίνει επίσημο λανσάρισμα. Ναι. Μπράβο, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πόσες κάρτες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα? Έχουν εκδοθεί 10.000 κάρτες για αρχή. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν και άλλες. Έχουν μοιραστεί ήδη 2.000 σε καταστήματα. Και ευελπιστούμε ότι θα χρειαστούμε και άλλες το πολύ σε ένα χρόνο από τώρα. Γιατί ο πληθυσμός της πόλης είναι περίπου στις 30.000 και δεν θα μείνουμε στην πόλη. Έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες που ψωνίζουν από γύρω πόλης και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και θεωρώ ότι θα χρειαστούμε να τυπώσουμε και άλλες κάρτες πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ερώτηση που ήθελα να κάνω παρακάτω. Δηλαδή, δεν απευθύνεται η κάρτα αυτή μόνο στον Πτολεμαϊδιώτη. Μπορεί να βγάλει τέτοια κάρτα και ένας Καστοριανός, ένας επισκέπτης, ένας καταναλωτής από τη Φλόρινα, ένας Κοζανίτης κτλ. Όπου με αυτό εδώ πρακτικά. Εκτός το ότι θα κερδίσει προφανώς ο καταναλωτής του Αμίντεου, της Φλόρινας, της Κοζάνης κτλ. Νομίζω ότι φέρνουμε ένα κέρδος και στην αγορά της πόλης, γιατί δημιουργούμε ένα loyalty system, δημιουργούμε δηλαδή. Πρόγραμμα πιστότητας είναι. Μπράβο, ναι. Κάνουμε καταναλωτές που παραμένουν πιστοί σε εμάς για να συλλέγουν πόντους και να τους εξαργυρώνουν, και άρα φέρνουμε καταναλωτές από τις γύρω περιοχές στην αγορά της Πτολεμαϊδας. Στην πόλη μας. Για να κερδίσουν φυσικά από τις αγορές τους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προσωπικά το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί έχω φτάσει τα 40 μου έτη και δεν έχω δει να συμβαίνει μια τόσο σημαντική κίνηση. Και μάλιστα αφιλοκερδός από έναν σύλλογο για την αγορά της πόλης. Και να αφορά και τα φυσικά καταστήματα. Γιατί κάναμε και άλλες προσπάθειες, όπως το πανεύκολο.gr, το οποίο αφορά στα e-shop της πόλης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα που έχουν φτιάξει τα φυσικά καταστήματα, θα μπορούσαμε να πούμε, τα οποία θέλαμε να τα ενισχύσουμε μόνο με προσφορές. Το έχουμε αναλύσει με τον κύριο Πουγαρίδη σε προηγούμενη εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, γιατί έχει λανσαριστεί το πανεύκολο.gr από πέρσι και πάει πολύ καλά. Προσπαθούμε γενικώς να ενισχύσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, ιδίως οι διαδικτυακές πωλήσεις, αν αυξηθούν, σημαίνει και αύξηση προσωπικού.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι δύσκολο να πουλήσει ένα e-shop της πόλης μας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι άλλο να έχεις 10 εκατομμύρια καταναλωτές και άλλο να έχεις 40, 50, 60 χιλιάδες καταναλωτές. Κυνηγάμε και τα δύο. Θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Είναι ένας τρόπος ο εμπορικός σύλλογος να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τοπικές της πόλης μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό είναι ο ρόλος, ο κατεξοχήν ρόλος του εμπορικού συλλόγου. Πολύ σημαντικό. Είπαμε λοιπόν, Πρόεδρε, ότι μπορούν καταναλωτές και από άλλες περιοχές να παραλάβουν το Λεμαΐδα Club Card και να γίνουν καταναλωτές της πόλης μας και σταθεροί καταναλωτές. Πάμε τώρα όμως σε μια παρεμφερή ερώτηση. Οι επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες είναι μόνο επιχειρήσεις της Πτολεμαΐδας? Ναι, είναι μόνο στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, τα καταστήματα τα τοπικά που μπορούν να αναλάβουν τις κάρτες. Πραγματοποιούν, κάνουν μια αίτηση, ένα απαντητικό email στην επιστολή που έχουμε στείλει με τα στοιχεία τους, γράφονται στη βάση δεδομένων, παραλαμβάνουν τις κάρτες τους, το αυτοκόλλητο, το διακριτικό της βιτρίνας, ώστε να αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές σε ποιο κατάστημα είναι συμβεβλημένο. Θεωρώ πως σχεδόν όλα θα μπουν στην πόλη. Δεν υπάρχει λόγος κάποιο κατάστημα να μην βρίσκεται σε αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, συγγνώμη που διακοπτώ. Ωστόσο, εγώ σαν καταναλωτής θέλω να βγω στην αγορά να πάρω σήμερα, ξέρω κι εγώ, ένα ζευγάρι παπούτσια. Μπορώ αντί να κάνω βόλτα μέσα στα μαγαζιά της πόλης και να ψάχνω ποια βιτρίνα έχει το αυτοκόλλητο του Εμπορικού Συλλόγου και της Πτολεμαΐδας Club Card, να δω κάπου online τα συμβεβλημένα καταστήματα ώστε να πάω απευθείας χωρίς να χρειαστεί να ψάξω μέσα στην πόλη? Πολύ σωστή ερώτηση. Ο Εμπορικός Σύλλογος διαθέτει και ιστοσελίδα δική του, το espt.gr, espt.gr, όπως και κανάλι στο YouTube. Έχουμε δημιουργήσει από τους λίγους εμπορικούς συλλόγους που έχουμε τόσο καλή σελίδα και κανάλι στο YouTube. Στο espt.gr θα υπάρχει ειδική κατηγορία για την Πτολεμαΐδα Club Card που θα φαίνονται τα συμβεβλημένα καταστήματα και μάλιστα θα φαίνονται και οι προσφορές των καταστημάτων. Το κερδός των καταναλωτών όταν πάνε να επισκεφθούν ένα κατάστημα να γνωρίζουν τι θα κερδίσουν εφόσον συλλέξουν τους κόδους. Και το ακόμα πιο θετικό είναι ότι το κάθε κατάστημα έχει δικό του σύστημα πόντων. Αυτό μπορείς να μας το εξηγήσεις, Πρόεδρε? Δηλαδή, θα μπαίνει δηλαδή ο καταναλωτής μέσα στο κατάστημα και πριν ξεκινήσει τις αγορές του ή αφού ολοκληρώσει τις αγορές του, θα μπορεί να δει ότι στους 200 πόντους, στους 100 πόντους θα κερδίσω αυτό. Στους 300 πόντους, σε επόμενη αγορά κερδίζω αυτή την έκπτωση ή αυτά τα χρήματα τα λιγότερα θα δώσω ή αυτό το δώρο. Άρα, όταν συγκεντρώσω εγώ χ ποσό πόντων, 100, 200, 500, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, είτε μπορεί να λάβω κάποιο δώρο από το κατάστημα, είτε μπορεί να λάβω κάποια οικονομική έκπτωση, είτε μπορεί να λάβω τι άλλο. Σε επόμενη αγορά, ναι, η έκπτωση ποσοστιαία. Σε επόμενη αγορά. Το σημαντικό είναι ότι έχω. Ότι ρίξει... δηλαδή στην επόμενη σου αγορά, εσύ αν ψωνίσεις 100 ευρώ, θα σου κάνω για παράδειγμα 25% έκπτωση. Ωραία. Πολύ εξαργυρώνουν τους πόντους εκείνη τη στιγμή. Και αυτές οι πληροφορίες, Πρόεδρε, εμφανίζονται στο site του Εμπορικού Συλλόγου. Όλα. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Δηλαδή, το κάθε κατάστημα μπορεί να δίνει διαφορετικά δώρα και αυτά είναι δημοσιευμένα και δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει μετά ο καταστηματάρχης. Όχι, εγώ δεν κτλ. Και είναι και κλιμακωτό. Μπορεί κάποιο να δίνει κάποιο δώρο στου 100 πόντου, μετά στου 200 καλύτερο δώρο, στου 300 καλύτερο δώρο, ώστε να αποφασίσει ο ίδιο ο καταναλωτή πότε θέλει να εξαργυρώσει τους πόντους του. Άρα, όσο πιο πολλούς πόντους κρατάω στην κάρτα και δεν τους εξαργυρώνω τόσο σύντομα, τόσο καλύτερο δώρο παίρνω. Τόσο μεγαλώνει η αξία του δώρου που θα πάρω. Πολύ έξυπνα στημένο όλο αυτό. Και κάτι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να εξαργυρώσουμε πόντους άλλου καταστήματος σε άλλο κατάστημα. Το κάθε κατάστημα έχει με μία κάρτα το δικό του point system, το δικό του τρόπο απόδοσης πόντων. Δηλαδή, δεν μπορώ να συλλέγω πόντους, 1000 πόντους από ένα κατάστημα και να πάω να τους εξαργυρώσω σε άλλο κατάστημα. Εντάξει, πολύ λογικό αυτό, ναι, γιατί θα μπορούσα να συλλέξω 1000 πόντους. Είναι η εταιρεία, είναι διαφορετικές, ναι, επιχειρήσεις. Σωστά, είναι διαφορετικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Τώρα, πώς μπορώ εγώ, σαν καταναλωτής, Πρόεδρε, να δω πόσους πόντους έχω στην κάρτα μου και σε ποια καταστήματα έχω τους αντίστοιχους πόντους? Αντιστοίχως στο espt.gr και θα το ανακοινώσουμε και στη σελίδα στο Facebook του Εμπορικού Συλλόγου και στο Instagram. Θα υπάρχει, όπως υπάρχει για τα καταστήματα για να μπορούν να αποδίδουν πόντους, το espt.prostudio.gr/consumers. Μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα που θα μπορούν να κάνουν ένα κλικ και να μπουν, να πληκτρολογήσουν το email τους οι καταναλωτές και τον αριθμό της κάρτας τους και θα τους έρχεται ένα απαντητικό email με όλα τα καταστήματα που είναι συμβεβλημένα με το σύστημα από το Λεμαΐδα Club Card και ποιους πόντους έχουμε σε κάθε κατάστημα ξεχωριστά. Δηλαδή, στο τάδε κατάστημα έχω πάρει 50 πόντους. Στο χ κατάστημα έχω πάρει 80 πόντους. Στο ψ κατάστημα έχω πάρει 120 πόντους. Οπότε καταλαβαίνω σε ποιο σημείο βρίσκονται. Στην ίδια σελίδα θα μπορούν να ενημερώνονται και σε πόσους πόντους παίρνουν πιο δώρα από το εκάστοτε κατάστημα. Οπότε είναι όλα μαζεμένα στο espt.gr, στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου. Άρα, με το που αποστείλω εγώ αυτό το email ακαριέα, λαμβάνω απαντητικό email που μου εξηγεί πόσους πόντους έχω και σε ποιες επιχειρήσεις. Κυριολεκτικά αμέσως το λαμβάνουμε το email. Αύριο θα είναι αναρτημένο και το σύστημα πόντων και τα καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση. Μάλιστα.
Μπορεί κάποιος πελάτης, πρόεδρε, να εκδώσει δύο διαφορετικές κάρτες? Έχει νόημα κάτι τέτοιο? Δηλαδή, εγώ σαν Δημήτρης πάω στο κατάστημα του κυρίου Θοδωρή Βυθούλκα, εκδίδω μια κάρτα, το Λεμαίδα Club Card, και αύριο πηγαίνω σε ένα άλλο κατάστημα και εκδίδω άλλη μία. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Μπορεί να γίνει, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί αυτή τη στιγμή καλύτερο θα ήταν με την ίδια κάρτα να ψωνίζουν και άλλοι παρά το ανάποδο. Γιατί δεν έχει νόημα, η κάρτα συλλέγει τους πόντους. Δεν έχει νόημα να το κάνει. Δεν θα το αρνηθεί όμως κάποιος καταστηματάρχης, αν το ζητήσει. Δεν μπορεί και να το γνωρίζει. Βέβαια, επειδή έχει μοναδικά στοιχεία η καταχώρηση ενός πελάτη, θα πρέπει να μην συγκρουστούν τα στοιχεία που έχει δώσει στο ένα κατάστημα με το άλλο. Εκεί πέρα, οπωσδήποτε υπάρχει δικλίδα ασφαλείας, αλλά φυσικά, δώσει κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο, άλλα στοιχεία, εννοείται ότι μπορεί να εκδοθεί και δεύτερη και τρίτη κάρτα. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Από τα όσα συζητάμε μέχρι στιγμής, πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μία κατάσταση win-win, κερδισμένος και ο καταναλωτής και κερδισμένος και ο έμπορος της πόλης. Πιο κερδισμένος βέβαια είναι ο καταναλωτής. Πιο κερδισμένος ο καταναλωτής σίγουρα. Έρχομαι όμως τώρα να ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο μάλιστα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες και στους καταναλωτές. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή? Γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο για ένα χρόνο εργασίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα, αν γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτή, πώς γεννήθηκε, ποιος την οραματίστηκε? Δεν είναι η ιδέα το πιο σημαντικό, γιατί ούτως ή άλλως εφαρμόζεται, όπως είπαμε, και στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στα σούπερ μάρκετ. Το δύσκολο είναι η υλοποίηση πάντα στις ιδέες που έχουμε. Το πώς θα το κατασκευάσουμε, πώς θα το φτιάξουμε. Εκεί πέρα ήταν το πολύ δύσκολο και φυσικά επάνω στην υλοποίηση βρήκαμε και πάρα πολλά προβλήματα. Το γεγονός ότι αύριο λανσάρεται, παρουσιάζεται, είναι για μένα το πιο σημαντικό εγχείρημα του εμπορικού συλλόγου αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουμε καταφέρει δεν έχει ξαναγίνει πανελληνίως, όπως και το πανεύκολο.gr δεν έχει ξαναγίνει, αλλά αυτή τη στιγμή αγγίζουμε τα φυσικά καταστήματα της πόλης, που αυτά έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και είναι εντελώς δωρεάν και για τους καταναλωτές και για τους καταστηματάρχες και θα το αγκαλιάσουν όλοι. Είναι σίγουρο. Θα έχει, ήδη το καταλαβαίνω από μόνος μου και το βλέπω συζητώντας με τους καταστηματάρχες, ότι θα έχει τρομερή επιτυχία. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί και ο κόσμος είναι ζορισμένος οικονομικά, αλλά και τα καταστήματα χρειάζονται, η τοπική αγορά χρειάζεται τόνωση. Οπότε, μακάρι όλο αυτό το εγχείρημα να πιάσει τόπο και να μην είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα πούμε ότι ήταν το εγχείρημα του 2024, αλλά να λέμε ότι αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε τότε, πίσω στο 2024, και υπάρχει ακόμα και τώρα μετά από αρκετά χρόνια. Και ότι ήταν και η αρχή και άλλων πολλών δράσεων που μπορούμε να... Σωστά. Φτιάξουμε. Αυτή η κάρτα, η Πτολεμαϊδα Club Card, πρόεδρε, έχει κάποια ημερομηνία λήξης? Η κάρτα ίδια όχι, δεν έχει. Μπορούν όμως το κάθε κατάστημα να έχει ημερομηνία λήξης των πόντων. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος πελάτης, θα το ορίσει βέβαια το κάθε κατάστημα, για το πόσο καιρό θα ισχύουν οι πόντοι, να πάει αύριο, 17 Ιουλίου, να κάνει την αγορά του και να πάρει 50 πόντους. Αν ξαναπάει μετά από δύο χρόνια, μπορεί ο καταστηματάρχης να έχει πει ότι εμείς για ένα χρόνο ισχύουν οι πόντοι. Μπορεί να τους έχει, να έχουν λήξει οι πόντοι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Καταρχάς, ο αριθμός της κάρτας δεν λύγει ποτέ. Ισχύει SAE. Και μακάρι να ισχύει SAE. Μάλιστα. Να πούμε σε όλους εσάς που συντονίσατε τώρα τους δέκτες σας στον True Story και τους 102,8, πως έχουμε παρέα μας σήμερα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, τον κύριο Θεόδωρο Βυθούλκα, και συζητάμε για την Πτολεμαϊδα Club Card που κάνει την πρεμιέρα της αύριο, Δευτέρα 17 Ιουνίου. Δεν έχει ημερομηνία λήξης λοιπόν η κάρτα. Τι γίνεται, πρόεδρε, αν χάσω την κάρτα μου? Έχω εκδώσει μια κάρτα σε κάποιο κατάστημα και ανοίγω το πορτοφόλι μου μια μέρα και βλέπω ότι δεν είναι η κάρτα μέσα και με πιάνει πανικός, γιατί εγώ έχω συγκεντρώσει κάποιους πόντους οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάποια χρήματα ή σε κάποια δώρα και έχω χάσει την κάρτα μου. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, τι πρέπει να κάνω? Τώρα θα φανεί και πόσο δουλειά έχει γίνει πάνω στην Πτολεμαϊδα Club Card. Εννοείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Υπάρχουν δύο επιλογές. Υπάρχουν και εφαρμογές στο κινητό που μπορώ να την έχω αντιστοιχήσει την κάρτα μου και να χρησιμοποιώ μέσω της εφαρμογής τον αριθμό της κάρτας. Το Stock Card είναι μια εφαρμογή. Ναι, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις κάρτες που έχουμε στο πορτοφόλι μας μέσα στο κινητό, μέσω μιας εφαρμογής, να μπορεί να τη διαβάσει και barcode και να έχουμε και τον αριθμό μόνιμα μαζί μας. Αλλά και με το κινητό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, κάποιος ξεχνάει τον αριθμό, ξεχνάει το κινητό, ξεχνάει την κάρτα του στο σπίτι. Μπορεί και με το κινητό, δίνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, να εξαργυρώνει ή να συλλέγει πόντους. Ωραία. Άρα, εγώ για να καταλάβω, αν έχω χάσει την κάρτα μου, οι επιλογές που έχω ως καταναλωτής είναι είτε να έχω φροντίσει να την έχω καταχωρήσει σε κάποιο application στο κινητό μου. Σωστά. Και άρα δεν χρειάζομαι τη φυσική της μορφή.
είτε να δώσω το κινητό μου τηλέφωνο και αν δώσω το κινητό μου τηλέφωνο θα μου εκδοθεί άλλη κάρτα ή θα χρησιμοποιώ το κινητό μου τηλέφωνο για να μαζεύω τους πόντους μου και πάλι. Το κινητό είναι μοναδικό. Μπορούμε να εκδώσουμε άλλη κάρτα, αλλάζουμε απλά το μοναδικό αριθμό της κάρτας και παραδίδουμε την καινούργια κάρτα. Είναι πάρα, πάρα πολύ απλό για τον καταστηματάρχη του σύστημα. Μπορεί να επανεκδοθεί φυσικά κάρτα. Μάλιστα. Πρόεδρε, εγώ όλα αυτά που συζητάμε τα ακούω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη αισιοδοξία και εύχομαι όλα να πάνε τόσο καλά όσο φαίνεται ότι θα πάνε. Θέλω να ρωτήσω, μας περιμένουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες εκπλήξεις από τον Εμπορικό Σύλλογο από το Λεμαΐδας, γιατί γενικά εγώ σαν Δημήτρης δεν έχω συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο και αυτό φαίνεται μόνο με τέτοιες πράξεις. Δηλαδή, όσες ημερίδες και να κάνουμε, όσα σεμινάρια που έρχονται τα παρακολουθούν, συνήθως τα κάνουμε για ενημέρωση, όπως είναι τώρα η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, όπως είναι η κάρτα smart, για το εργάνι, η κάρτα εργασίας. Πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως ευχάριστα για τους επαγγελματίες. Και συνήθως τα παρακολουθούν υπό τον φόβο των εξελίσσεων, ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εξυγχρονιστούμε, όλοι να εξεχληθούμε. Το συγκεκριμένο, πραγματικά αυτές τις προσπάθειες στο πανεύκολο.gr και από το Λεμαΐδα Club Card είναι κάτι το οποίο πραγματικά. Επί της πράξης ενισχύει την τοπική αγορά. Και αυτό είναι ο σκοπός μας. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και ευχόμαστε να κάνουμε και άλλες τέτοιες ενέργειες και δράσεις που θα βοηθήσουν, όπως είναι και οι Λευκές Νύχτες που διοργανώνουμε. Αλλά αυτά είναι για μία μέρα. Τώρα, τα συγκεκριμένα δύο δράσεις είναι για SAE. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσουν να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα κάναμε όλη αυτή την παρουσίαση σε λιγότερο από 20 λεπτάκια και χαίρομαι γι' αυτό γιατί και στα social media και στο YouTube θα μπορεί αυτή τη στιγμή ο θεατής να δει και να πάρει την πληροφορία πολύ συμπυκνωμένα και να έχει απαντήσει σε όλες τις σημαντικές ερωτήσεις που αφορούν στην Ptolemaida Club Card. Και ήθελα κλείνοντας, πρόεδρε, να ρωτήσω, μιας που σε έχω μπροστά μου και είμαι ενθουσιασμένος με όσα ακούω για την Ptolemaida Club Card, θα μπορούσα να έχω τώρα μία κάρτα εγώ? Φυσικά. Γίνεται τώρα επί τόπου? Επί τόπου. Ωραία, με το που κλείσουμε λοιπόν θέλω να έχω την κάρτα μου. Εύκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προσπάθεια αυτή, αλλά και για την παρουσία σου σήμερα εδώ, πρόεδρε. Σας είπα βέβαια ότι δεν θα σας τη δώσω την κάρτα. Αύριο το πρωί μπορείτε να έρθετε από τα καταστήματα, να περάσετε, να την παραλάβετε με το διακριτικό αυτοκόλλητο και να κάνετε και τις αγορές σας. Εντάξει, λοιπόν, αύριο το πρωί θα βγω στην αγορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα, πρόεδρε, μαζί μας.